Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, μέλη του Φιλοδημικού Ομίλου Τρίπολης, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση, που είναι ένα αφιέρωμα στο μεγάλο μας ποιητή, Γιώργο Σεφέρη. Για τον ποιητή δεν θα αναφέρω κάτι, διότι θα ακολουθήσει ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, το οποίο επιμελήθηκε η πρώην Πρόεδρος του Ομίλου, η κυρία Εύ Μεντή. Να πω μόνο ότι αυτή η εκδήλωση που πραγματοποιείται απόψε είχε προγραμματιστεί για τις 21 Μαρτίου που γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα της Ποιήσης, όπου γνωστόν ο Φιλοτεχνικός Όμιλος εδώ και πολλά χρόνια διοργανώνει αφιερώματα, όπως στο Μάνο Ελευθερίου, στον Τάσο Λιβαδίτη, στον Μανώλη Αναγνωστάκη και πολλούς άλλους. Και απόψε βέβαια στον Γιώργο Σεφέρη, τον πρώτο νομπελίστα ποιητή μας. Έτσι, πήρε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1963. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Τρίπολης για την έθεσε την εκδήλωσή μας υπό την αιγίδα του και μας παραχώρησε αυτό το υπέροχο θέατρο για την πραγματοποίησή της. Και βέβαια να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, που είναι το Ξενοδοχείο Ανακτορικών, το Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων των κυρίων Τασιγιαννάκη και Γατσιόπουλου, είναι το κοινοποιείο Αγδής και ο κ. Μεξινός, η επιχείρηση, η ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Να ευχαριστήσω και τους εξαιρετικούς μουσικούς που έχω απόψε εδώ μαζί μας. Κυρία Μαρίνα Τσοκάνη στα πλήκτρα. Κύριε Κομπά Καραμαζάκη στην κιθάρα και τον Παντελή Κόκο στο μουσικό. Από τη Μικρασία μετά την καταστροφή ένας αστός ξεκίνησε με μια βαλίτσα αναμνήσεων στο χέρι. Γύρισε χώρες μακρινές και πολιτείες άγνωστες. Μάζεψε ακριβό υλικό και συνταγές. Μερικά τραγούδια του μεγάλου συνθέτη Μικηθόδωρη. Ξεκινώντας βέβαια με το τίτλο της εκδήλωσης, το κράτησα τη ζωή μου. Κράτησα τη ζωή.
πει.